Με τα τροχέα να αποτελούν διαχρονικά ένα αγκάθι για την Κρήτη. Οι ειδικοί εστιάζουν στα παιδιά και την ορθή ενημέρωσή του από μικρή και όλα ηλικία. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η εκπαιδευτική δράση ασφαλώ Κυκλοφορώ, με του μαθητέ δημοτικών σχολείων να μαθαίνουν με διαδραστικά παιχνίδια τι βασικέ αρχέ ασφαλού συμπεριφορά στο οδικό δίκτυο. Έχουν την ευκαιρία οι μαθητέ μα, περίπου 1.500 μαθητέ, να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο που θα κυκλοφορούν ω πεζοί ως ποδηλάτες αλλά και τον τρόπο που θα συμπεριφέρονται ως οδηγοί και συνοδηγοί ε, για τα επόμενα χρόνια. Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα αντιλαμβανόμαστε και σαν κοινωνία της Κρήτης ότι θα πρέπει να γίνουν και, να... και η περιφέρεια Κρήτης αυτά τα ενισχύει και θέλει και ακόμα περισσότερα, όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη. Η πρωτοβουλία θα λάβει χώρα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Νεάλη Καρνασό και θα διαρκέσει 10 ημέρες, όπου τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μάθουν να ερμηνεύουν τις πινακίδες σήμανσης και να κινούνται είτε ως πεζοί, ποδηλάτες, επιβάτες ή συνεπιβάτες μέσω διαδραστικών παιχνιδιών. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά να είναι ε, πολίτες ενσυνείδητοι, ε, πολίτες οι οποίοι θα προσέχουν και τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα, αλλά και τους ε, συν, ε, πολίτες τους, ε, τους ανθρώπους που θα κυκλοφορούν με αυτοκίνητο, με ποδήλατο, αλλά και με τα πόδια τώρα που τα παιδιά είναι μικρά. Θα υπάρχουν προσωμιωτέ ε, στο χώρο όπως ε, προσωμιωτής ανατροπής οχήματος, προσωμιωτής Πρόσκρουση οχήματο, γυαλιά προσωμείωση μέθη, διάφορα άλλα διαδραστικά βιωματικά παιχνίδια που συνδέονται με τον κώδικα οδική κυκλοφορία και διάφοροι άλλοι σταθμοί. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί ενώνουν δυνάμει και τονίζουν πω η σωστή οδική συμπεριφορά είναι το κλειδί στη μείωση των τροχιών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που κοστίζουν τη ζωή σε πολλού συνανθρώπου μα. Σε μια φάση δραστηριοτήτων δεκαήμερη διάρκεια οι οποίες έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν τους μικρούς μαθητές και γιατί όχι και οι μικροί μαθητές να συντονίσουν και να βοηθήσουν και τους γονείς τους, με στόχο πάντα την ασφαλή οδήγηση.